Καλημερούδια. Και φτάσαμε στο αγαπημένο μας παρκάκι που έρχομαστε με τον Αλέξανδρο καθημερινά που περπατάμε έτσι για το hashtag 6 που βγαίνουμε και κάνουμε έτσι ένα περίπατο και καθόμαστε λίγο εδώ, αν και είναι γεμάτο πεύκα και έχει αρκετή γύρι, αλλά μας αρέσει γενικότερα εδώ και καθόμαστε έτσι λίγο και μεταφεύγουμε. Αχ, όπως τα είδατε το πρωί και όπως τα έχετε δει και από τον τίτλο σίγουρα, στο σπίτι μας γίνεται ένας χαμός. Έχουμε αλλάξει όροφο βασικά, έχουμε κατέβει από κάτω που είναι κενός ο όροφος να μείνουμε για λίγες μέρες όσο θα διαρκέσει αυτή η ανακαίνιση που μας βγήκε πάρα πολύ απρόπτα και χωρίς να το περιμένουμε. Στην ουσία να σας πω την αλήθεια, καλημερούδια είπα, δεν είπα το πρωί την ώρα και στα κομπερσέρ, νομίζω είπα, ναι. Στην ουσία να σας πω την αλήθεια, εγώ ήθελα να κάνω κάποιες αρκετές αλλαγές στο σπίτι, αλλά ήθελα να τελειώσει λίγο, να περάσει λίγο αυτή η φάση με τον κορονοϊό, λίγο να πέσουν τα κρούσματα. Ναι αγάπη μου, έρχομαι. Και να μπορέσουμε έτσι λίγο να αλλάξω τις ντουλάπες που ήθελα, γιατί η ντουλάπα με το χρώμα και μου λέει πάει χάλια, πολύ χάλια, με το παραμικρό χτύπημα φεύγει το χρώμα. Και ήθελα να αρχίσω με τις ντουλάπες, μετά να πάω στην κουζίνα και στο τέλος να κάνω μια ανακαίνιση στο μπάνιο. Όμως, συνέβη κάτι πραγματικά αναπάντεχο, όπου έπρεπε να ξεκινήσουμε να ξυλώνουμε το πάτωμα, τα πλακάκια όλου του σπιτιού, τα οποία όταν οι γονείς μου έφτιαξαν το σπίτι δεν κολλήθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμα να ξεκολλήσουν. Και μας είπε ο άνθρωπος που ήρθε να τα δει, γιατί εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και φωνάξαμε έναν άνθρωπο, και μας είπε ότι αν μείνει αυτό, κάποια στιγμή θα σκάσουν, γιατί έτσι γίνεται με αυτά τα πλακάκια που δεν έχουν κολληθεί σωστά. Σκάνε και υπάρχει και περίπτωση και κίνδυνος τραυματισμού. Οπότε φοβηθήκαμε και κατευθείαν μετακομίσαμε το σπίτι ολόκληρο σε μία μέρα. Κατεβάσαμε τα πάντα κάτω. Και στο σπίτι αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν έβγαλαν και τρελό νόημα αυτά που σας είπα πριν, για να καταλάβατε πάνω κάτω τι θέλω να σας πω και τι έγινε στο σπίτι. Αλλά γενικότερα ξεκινήσαμε εντελώς ανάποδα από ό,τι υπολόγιζα ότι θα γίνει. Υπολόγιζα ότι το καλοκαίρι που ευελπιστώ να έχουν πέσει τα κρούσματα, ότι θα άλλαζα τις ντουλάπες, μετά σιγά σιγά την κουζίνα και μετά το μπάνιο. Όμως πάμε ανάποδα. Τα πλακάκια δεν είχα καν στο μυαλό μου ως ιδέα να τα αλλάξω, γιατί και μου άρεσαν και θεωρούσα ότι ήταν μια. Όχι, θεωρούσα, το βλέπω και τώρα ότι ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά να γίνει. Αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα που πρέπει. Να φύγουν όλα τα πλακάκια του σπιτιού, που έφυγαν όλα τα πλακάκια του σπιτιού, και να ξανακολληθούν καινούρια. Πήραμε καινούρια. Τώρα με τον κορονοϊό είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση, διότι δεν μπορείς εύκολα να πας. Όχι, δεν μπορείς εύκολα να πας. Ευτυχώς προλάβαμε να δούμε τα πλακάκια και να βρούμε πλακάκια πριν κλειστούμε για τα καλά μέσα. Γιατί αυτό ξεκίνησε όλη αυτή η φάση λίγο μετά, λίγο μετά την πρωτοχρονιά, αφού άλλαξε χρονιά. Και όλα τα υπόλοιπα τα έχω πάρει ηλεκτρονικά, δηλαδή τις μπαταρίες, το έπιπλο του μπάνιου και όλα τα υπόλοιπα που θα σας δείχνω σιγά σιγά τα πήρα ηλεκτρονικά και με πολύ ρίσκο, για το τι στο καλό θα μου έρθει, γιατί άμα δεν το δεις από κοντά είναι διαφορετικό να το βλέπεις από κοντά και διαφορετικό να το παραγγέλνεις ηλεκτρονικά, και κάθε φορά που ερχόταν η μεταφορική να μου φέρει κάποιο από αυτά τα δέματα τρελαινόμουν να πάω να τα ανοίξω γρήγορα να δω τι στο καλό έχει έρθει και μήπως είναι και χτυπημένα και όλα αυτά. Και αφού αλλάζουμε όλα τα πατώματα και αυτό θα γινόταν ένας κακός χαμός στο σπίτι, κάναμε και μια άλλη εργασία για την οποία είχαν σκεφτεί οι γονείς μου όταν έφτιαχναν το σπίτι. Επειδή το σαλόνι μας είναι αρκετά μικρό, οι γονείς μου είχαν κανονίσει και είχαν φτιάξει τα πάντα και είχαν έτοιμο το μπροστά το μπαλκόνι να κλειστεί και να γίνει η προέκταση του σαλονιού. Οπότε τρέξαμε να φτιάξουμε και όλα αυτά που πρέπει να φτιάξουμε για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να βρούμε και παραπάνω πράγματα, να μπει τζάμι εκεί, πολλά πράγματα. Και επειδή θα γινόταν που θα γινόταν αυτό, και αυτό είχαμε σκοπό να το κάνουμε έτσι και αλλιώς τα επόμενα χρόνια, τώρα που γίναμε τρεις χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χώρο, και άμα γίνουμε και τέσσερις σίγουρα θα χρειαστούμε και άλλο χώρο, οπότε ήταν ευκαιρία να γίνει και αυτό.
δεν είναι και μεγάλη βαβούρα να σας πω την αλήθεια, διότι απλά αφαιρέθηκε ένα κομμάτι του ενός τοίχου και απ' έξω οι γονείς μου είχαν φροντίσει για τα πάντα. Να έχει παροχή για το καλοριφέρ, να έχει παροχή για τηλεόραση, για μπριζ, τα πάντα. Ήταν δηλαδή έτοιμο το μπαλκόνι και φτιαγμένο έτσι η κατασκευή του, ώστε με μια τζαμαρία να κλειστεί και να γίνει η προέκταση του σελουνιού στην ουσία. Οπότε αυτό κάναμε τώρα. Κάνουμε μάλλον και αυτό τώρα, οπότε θα δείτε ένα εντελώς διαφορετικό σπίτι. Και εγώ έχω πάθει σοκ τώρα που ανεβαίνω και βλέπω το σπίτι όπως προχωράει και εξελίσσεται. Και γενικότερα παίρνουμε με τον Αλέξανδρο τους δρόμους, διότι έχει πάρα πολύ φασαρία στο σπίτι. Και επειδή είμαστε στο ακριβώς από κάτω σπίτι από το δικό μας, ακούγονται τα κομπρεσέρ που δουλεύουν 2-2, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Οπότε επειδή φοβήθηκα για τα αυτιά του παιδιού, είμαι φιλοξενή αδερφή μου, ή θα κατέβω στους γονείς μου που είναι πιο χαμηλά και δεν ακούγεται τόσο το κομπρεσέρ, ή παίρνουμε τους δρόμους και βγαίνουμε έξω και όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω, να δείτε και τι συμβαίνει. Γιατί έχουμε σκοτάδια. Και η κατάσταση του σπιτιού σήμερα, η επόμενη μέρα από αυτή που είδατε πριν που σας μιλάγα από το πάρκο, είναι αυτή, εδώ, αυτός εδώ, ο κακός χαμός. Καλά είναι τώρα βασικά, όταν είχε τα μπάζα ήταν έτσι λίγο πιο περίεργα. Από εδώ κάνει και λίγο ηχό, οπότε καλύτερα να σας μιλάω από εδώ, να μην σας κουράσει. Λοιπόν, όπως σας είπα και στα χθεσινά, που σας είπα ότι έχω σκοπό να αλλάξω και κουζίνες και ντουλάπες και τέτοια, θα μου πείτε γιατί δεν το κάνεις τώρα. Θα σας απαντήσω ότι δεν το κάνω τώρα γιατί λόγω του κορονοϊού που δεν μπορώ να βρω και να ψάξω τα πράγματα που θέλω και θέλω να έχω πραγματικά την ησυχία μου να μην ψάχνω πάλι από το ίντερνετ, γιατί ό,τι έψαξα από το ίντερνετ πραγματικά ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο για το πώς θα έρθει. Θέλω να έχω την ηρεμία μου, να τα κάνω σιγά σιγά, να είμαι και σίγουρη, να μπουν και τα καινούργια τα πλακάκια, να δω πώς θα είναι και να αποφασίσω πώς θα είναι και τα υπόλοιπα και να σας δείξω λίγο εδώ που σας έλεγα. Τώρα θα κάνει λίγο ηχό, αλλά κάτι πως δεν την ακούτε. Την ντουλάπα με το χρώμα κυμολίας που σας έλεγα και με ρωτάτε πάρα πολλές, ορίστε, άμα χτυπηθεί κατευθείαν, φαίνεται, να και εδώ, όπως βλέπετε και κάπου αλλού και εδώ έχω ένα χτύπημα. Δυστυχώς δεν κάθισε καλά, δεν ξέρω τι έφταξε. Εμείς κάναμε κατά γράμμα τι μας είπε ο πολιτής. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα λαχτούν κάποια στιγμή όταν θα μπορώ να... Να και εδώ έχει γίνει ένα χτύπημα. Οπότε κάποια στιγμή θα τις αλλάξω, αρκεί να μπορώ να βγω, να πάω σε διάφορα μαγαζιά έτσι να ρίξω μια ματιά σε σχέδια, χρώματα και να αποφασίσω και ανάλογα με το πλακάκι τι θα μπει, οπότε για την ώρα θα μείνω στην αναμονή. Να έχουμε και με τι να ασχοληθούμε τους επόμενους μήνες, με τα κάνω όλα τώρα και μετά τελειώσουν όλα. Ας έχουμε με κάτι να ασχοληθούμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με την ντουλάπα, εννοείται που έχει θέμα, φαίνεται ότι δεν πάει καλά, και μετά σιγά σιγά με την κουζίνα, την οποία πραγματικά δεν θα ήθελα να αλλάξω, θα ήθελα να βάψω και όχι να την αλλάξω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν ντουλάπα, μου αρέσουν και τα σχέδια που έχει αυτά εδώ πέρα, τα ανάγλυφα σχεδιάκια που κάνει, αλλά δεν βρίσκω για την ώρα τουλάχιστον κάποιον άνθρωπο να μου τη βάψει σωστά, να τις πάρει, να τις ξύσει και να βάψει τις πόρτες σωστά. Τέλος πάντων, βλέπετε τι καθάρισμα έχει να πέσει εδώ μετά έτσι, το σκέφτομαι και το παθαίνω το σοκ, αλλά δεν πειράζει, έπρεπε να γίνει. Αυτό ξεκίνησε τώρα γιατί, όπως σας είπα, ήταν επικίνδυνο και φοβηθήκαμε και για το παιδί, γιατί το παιδί όλη μέρα είναι στο πάτωμα και παίζει στο πάτωμα, οπότε έπρεπε να γίνει, να φύγουν τα πλακάκια, να μπουν καινούργια, να μην υπάρξει θέμα τραυματισμού. Αύριο λογικά θα πέσουν τα πρώτα πλακάκια, από ό,τι μας είπε ο άνθρωπος που θα μας τα τοποθετήσει, θα μπουν σε όλον αυτό το χώρο εδώ και αργότερα στα δωμάτια και πιο μετά στο μπάνιο. Το μπάνιο θα μείνει τελευταίο, που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, από ό,τι μας έχει πει. Και θα σας ενημερώνω. Θα το κλείσω αυτό το βίντεο εδώ τώρα. Ήθελα να σας δείξω και τους λόγους που έχω χαθεί και από το Instagram και με ρωτάτε τι γίνεται, αλλά πραγματικά αυτές τις μέρες γίνονταν ένας χαμός με όλα τα πράγματα που έπρεπε να κανονίσω και όλη μέρα ήμουν σε παραγγελίες ηλεκτρονικές, αφού δεν μπορώ να πάω να τα δω με τα μάτια μου και ήταν πιο δύσκολο από ό,τι να πας. Καλύτερα να γυρνούσα 10 μαγαζιά παρά ηλεκτρονικά. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Τέλος πάντων, αυτά. Σας αφήνω κάπου εδώ.
και θα σας έχω νέο βίντεο με νέες εξελίξεις. Σας φιλώ γλυκά, γεια σας!